Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Ολυμπία Μαυρίδου από το Χειρότεχνο. Σήμερα θα σας κάνω ένα δίσκο με το εφέ μπαρόκ. Μπορείτε φυσικά να το κάνετε σε οποιοδήποτε δίσκο έχετε στο σπίτι σας, ακόμη και σε πλαστικό. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει αυτόν εδώ το δίσκο, τον ανάγλυφο, έναν παρόμοιο στην προκειμένη περίπτωση, γιατί θέλω να σας δείξω και ακόμη ένα έξτρα που θα εφαρμόσω στο τέλος υλικό. Λοιπόν, αυτό που έχω κάνει είναι να βάψω με το υβριδικό χρωματάκι, το μαύρο, hybrid, μαύρο. Όπως ξέρουμε, τα υβριδικά βάφουν σε όλες τις επιφάνειες ανεξαιρέτως, χωρίς προεργασία, χωρίς αστάρι, οπότε θα μπορούσατε και σε έναν δικό σας δίσκο, είτε μεταλλικό είτε πλαστικό που έχετε, να πάρετε και να βάψετε απευθείας. Αν δεν έχετε υβριδικό, θα ασταρώσετε και έπειτα θα βάψετε. Εγώ έχω κάνει την προετοιμασία μου, το έχω βάψει, όπως επίσης και από κάτω και εξωτερικά. Το επόμενο στάδιο που θα κάνω είναι να πάρω το χρώμα πλατίν από τη σειρά Dora, τα υλικά είναι της εταιρείας Cadence, πλατίν από τη σειρά Dora, ξέρω κατά πόσο μπορεί να φανεί, είναι το πλατινέ στην ουσία, και να βάψω όλο το δίσκο μου περιμετρικά. Δεν θέλω κινήσεις, δεν θέλω να είναι καλά βαμμένος ο δίσκος μου. Θέλω να φαίνεται λίγο χαλασμένος, να είναι λίγο άτσαλα βαμμένος όπως λέμε. Γιατί στην ουσία και το εφέ έχει αυτή τη φιλοσοφία του δίσκου εποχής, ένα κομμάτι εποχής, αξίας, που όμως έχει φθαρεί κατά τη διάρκεια του χρόνου. Οπότε παίρνω πάρα πολύ λίγο χρωματάκι και βάφω το δίσκο μου. Εδώ που έχει ανάγλυφα, βάφω φυσικά και τα ανάγλυφα. Αφήνω, όπως είπαμε όμως, να φαίνεται και λίγο μαύρο χρώμα επίτηδες από κάτω, να μην είναι τελείως καλυμμένα, για να έχουμε το εφέ που θέλουμε. Είναι μια τεχνοτροπία υπερβολικά εύκολη, συγχωρεί λάθη, καθώς δεν είναι, μπορούμε να παίξουμε με τα χρώματα, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε λάθος, γιατί τα περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούμε τα βάφουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται το αντικείμενό μας σαν να είναι φθαρμένο. Φυσικά έχει πάρα πολλές εφαρμογές, όχι μόνο σε δίσκους. Αν βάλετε τη φαντασία σας, αν την αφήσετε ελεύθερη, θα βρείτε πάρα πολλά αντικείμενα στο χώρο σας που μπορείτε να το εφαρμόσετε. Ακόμη και σε αντικείμενα που δεν πάει το μυαλό σας, όπως για παράδειγμα είναι ένα ρόδι. Το έχω περάσει. Το χρώμα αυτό έχει στεγνώσει σχεδόν. Έτσι κι αλλιώς δεν θα δουλέψω στο εξωτερικά, θα δουλέψω εσωτερικά πλέον, οπότε δεν θα χρειαστεί να στεγνώσω σε αυτή τη φάση. Το επόμενο βήμα μου είναι να πάρω το λαζούρ, το μαχάγωνι της εταιρείας Pendart, λαζούρ gel. Στην ουσία το λαζούρ gel είναι ένα χρώμα, είναι διάφανο, είναι η κάσια που λέμε. Το συγκεκριμένο έχει το χρώμα της σκουριάς και είναι ιδανικό για να παλαιώσουμε αντικείμενα ή ακόμη μπορούμε να βάψουμε ξύλινα αντικείμενα και να φαίνονται τα νερά του ξύλου, όπως ακριβώς κάνει η κάσια. Περνάμε όλη μας την επιφάνεια, όχι καλά, σε σημεία-σημεία, αυτό στεγνώνοντας σχεδόν δεν θα μείνει το χρωματάκι. Εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε χρώμα, θέλουμε να αφήσουμε μία σκιά στην ουσία. Σαν να έχει οξυδωθεί ο δίσκος μας με το πέρασμα του χρόνου. Οπότε δεν θέλουμε τέλειο αποτέλεσμα. Επίσης, αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε να εφαρμόσουμε το λαζούρ και επάνω στο χρώμα που βάλαμε, ακόμη και στα σχέδιά μας, στις γωνίες μας,
όμως όχι να βάψουμε όλη την περιοχή. Σε κάποια σημεία που επιθυμούμε να φαίνεται λίγο πιο παλιό. Συνήθως τα σημεία που παλιώνουν στα έπιπλα είναι οι γωνίες. Γι' αυτό λέμε ότι βάζουμε στις γωνίες και βάζουμε επίσης περιμετρικά στο δίσκο μας. Περιμένοντας, όπως είπαμε, θα αφήσει πολύ ελαφριά σκίαση. Μπορούμε φυσικά και με το χέρι λίγο να το στρώσουμε. Όπως είπαμε, περνάμε ακόμη και στα λουλούδια. Αν φυσικά έχει κάποιο σχέδιο ο δίσκος. Ο συγκεκριμένος, επειδή έχει, περνάω και στα λουλούδια. Είναι έτοιμο το αντικείμενό μου, μάλλον ίσως λίγο να επέμβω σε κάποια σημεία που τα βλέπω τώρα. Πολύ ωραία, είναι έτοιμο το αντικείμενό μου και αυτό σχεδόν έχει στεγνώσει. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να εφαρμόσω το stencil. Παίρνω πάλι ένα stencil, πάλι της εταιρείας Cadence, να βρω τη σωστή του πλευρά, αυτό. Είναι έτσι ένα πολύ φινετσάτο stencil. Αφήσουμε το δίσκο αυτή την πλευρά και να βρούμε περίπου το κέντρο. Τώρα το stencil θα το περάσω με το χρώμα τάφι, χρώμα κυμολίας, η απλή σειρά, και θα περάσω όλη την επιφάνειά μου. Πάτα στα stencil, καλό είναι να παίρνουμε λίγο χρωματάκι κάθε φορά. Και με λίγο χρωματάκι να περνάμε και να ξαναπερνάμε το ίδιο μέρος, παρά να προσπαθούμε να περάσουμε με πολύ χρώμα ετοιμία όλη την επιφάνεια του stencil. Γιατί σε εκείνη την περίπτωση θα ξεφύγει το χρώμα από τα κενά και θα λερωθεί η επιφάνειά μας. Πάρα πολύ λίγο χρώμα σκουπίζουμε στην ανάγκη σε λίγο χαρτάκι και έπειτα ταμπονάρουμε το stencil. Όπως βλέπετε, εγώ χρησιμοποιώ το πινελάκι που βάφω. Μπορείτε δηλαδή με ένα πινέλο, κυρίως παλιό, να πάρετε και να κάνετε αυτή τη δουλειά, ακόμη και αν δεν έχετε πινέλο για stencil ειδικό. Επιμένω, χωρίς να πατάω ιδιαίτερα το πινέλο. Πολύ ωραία, πολύ γρήγορα έχουμε περάσει το stencil. Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες, έτσι που σας είπα, να περνάτε με χρώμα το stencil, δεν υπάρχει περίπτωση να ξανααποτύχετε, γιατί το πιο συνηθισμένο που ακούω είναι ότι το stencil, ειδικά όταν έχει λεπτές γραμμούλες, μου τζουρώνει την επιφάνεια. Πάντα αυτό που παίζει ρόλο είναι η ποσότητα χρώματος που βάζουμε επάνω στο στένσιλ. Το έχω περάσει στην επιφάνειά μου. Το έχουμε περάσει. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να πάρω το στένσιλ κρακελέ, αυτό, στένσιλ κρακελέ, και να περάσω περιμετρικά στο στένσιλ που ήδη έχω βάλει. Τώρα με ακόμη λιγότερο χρώμα, με το ίδιο χρώμα, με το τάφι, θα περάσω την επιφάνεια
αλλά με ακόμη λιγότερο χρώμα, που σημαίνει ότι παίρνω πάρα πολύ ελάχιστη ποσότητα και σκουπίζοντας ακόμη σε λίγο χαρτί, περνάω την επιφάνεια. Περνάω περιμετρικά γύρω-γύρω από το δίσκο και περιμετρικά του σχεδίου που ήδη έχω βάλει. Να αγκαλιάζει δηλαδή το stencil με τα γράμματα ή το κεντρικό, οποιοδήποτε κεντρικό stencil θα εφαρμόσετε στην επιφάνειά σας. Δεν με ενδιαφέρει να είναι τέλεια περασμένο, καθώς η φιλοσοφία, όπως είπαμε, είναι ένα αντικείμενο αξίας το οποίο έχει φθαρεί στο χρόνο, έχει χαλάσει, οπότε δεν με νοιάζει να είναι τέλεια περασμένο. Και μάλιστα το πιο ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί σε κάποια σημεία το χρώμα να είναι πιο έντονο και σε κάποια άλλα σημεία το χρώμα να είναι πιο θαμπό. Αυτή φυσικά είναι η ομορφιά του στη συγκεκριμένη τεχνική. Οι διαβαθμίσεις των χρωμάτων που κάνει με όλα τα χρώματα που χρησιμοποιούμε. Σιγά σιγά, όπως βλέπετε, με το ελάχιστο χρώμα που έχω πάρει, γεμίζω τα κενά. Όλα τα υλικά είναι διαθέσιμα στο e-shop χειρότεχνο.gr. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε φυσικά να με βρείτε και στη σελίδα μου, στην επίσημη σελίδα του Facebook του καταστήματός μου, το οποίο είναι το χειρότεχνο, και εκεί χειρότεχνο.gr, για να σας βοηθήσω να βγάλετε κι εσείς τόσο εύκολα να βγάλετε το αποτέλεσμα στα αντικείμενα που έχετε, ακόμη και αν δεν πρόκειται για δίσκο, αν πρόκειται να το βάλετε και σε άλλο αντικείμενο ακόμη. Και εδώ ολοκληρώνεται η επιφάνεια με το stencil, το κρακελέ. Ωραία, έχει ολοκληρωθεί. Διορθώνω κάποια κομμάτια που θα ήθελα να εισχωρήσει το stencil λίγο παραπάνω. Και είμαστε εδώ πέρα. Φυσικά είναι σχεδόν στεγνό, γιατί με τόσο ελάχιστο χρώμα δεν κρατάει υγρασία, στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι πάλι να πάρω αυτό το ίδιο το λαζούρ που έχω πάρει προηγουμένως και να περάσω πάλι την επιφάνειά μου με ελάχιστο χρωματάκι, όπως είπα, και με λίγο χαρτί ίσως στα χέρια, για να σκουπίζω όπου μου φαίνεται πολύ. Θα πω τώρα δηλαδή και μέσα στο stencil που ήδη έχω κάνει. Επιμένω, όπως είπαμε, γωνίες και τις άκρες. Όπως βλέπετε, δεν έχω πάρει άλλη ποσότητα χρώματος. Χρησιμοποιώ αυτή την ελάχιστη που είχα εξ αρχής. Σκουπίζω το περίσσιο και εφαρμόζω.
αφήνει το εφέ της ψευτοοξείδωσης το συγκεκριμένο αντικείμενο ή το συγκεκριμένο χρώμα πάνω στο αντικείμενό μας. Το πόσο έντονο θα το κάνουμε είναι καθαρά στην κρίση τη δική μας. Το επόμενο πράγμα που κάνω είναι να πάρω το Antiquing, που είναι το αντίστοιχο της εταιρείας Cadence, στο χρώμα καφέ. Αυτό θα μου κάνει παλαίωση τώρα, μια πιο έντονη παλαίωση. Είναι καφέ χρώμα και θέλουμε στην ουσία να σκιάσουμε, να σκουρύνουμε λίγο το χρωματάκι μας. Είναι σε υγρή μορφή, σαν νεράκι. Περνάμε την επιφάνεια πάλι σε σημεία-σημεία, ακόμη και στο χρυσό που έχουμε βάλει ήδη, στο πλατινέ μάλλον. Και σε κάποια σημεία στο κέντρο. Τώρα, εφόσον κάναμε αυτό, θα ξαναπάρουμε το στένσιλ μας. Θα το βάλουμε πάλι από πάνω, ακριβώς όπως το βάλαμε, εδώ πέρα, και θα το μετακινήσουμε ελαφρώς αριστερά. Και εδώ πέρα θα πάρουμε πάλι το χρωματάκι, το Dora, το πλατίν. Πάλι αυτό το χρωματάκι και θα περάσουμε τώρα ξανά το στένσιλ όχι τέλεια, σε όλη την επιφάνεια με, αλλά όχι τέλεια. Θέλουμε λίγο να γίνει πιο καλό να φαίνεται το, σαν χρήσωμα, ας το πούμε, να φαίνεται το κεντρικό κομμάτι. Όπως βλέπουμε, το λαζούρ που ήδη έχουμε βάλει από κάτω θα αγνοφαίνεται. Φυσικά και αυτή είναι και η ομορφιά του. Δεν ξεχωρίζουμε ακριβώς το αποτέλεσμα. Ελέγχουμε αν χρειάζεται κάπου περισσότερο ή λιγότερο. Προσοχή, όπως είδατε, σηκώνουμε το στένσιλ. Πάμε και εφαρμόζουμε εφόσον θέλει παραπάνω. Ξαναελέγχουμε. Και είναι έτοιμο. Μέχρι στιγμής φυσικά.
Το επόμενο βήμα είναι να περάσω δύο πατίνες. Πρώτα περνάω τη λευκό χρυσή, white gold, wax πατίνα, κεριού πατίνα δηλαδή. Περνάμε τη wax πατίνα πάνω από το, από την επιφάνεια. Αυτή δεν μας δίνει τόσο, δεν αφήνει χρώμα, μια που είναι λευκό χρυσή. Είναι πολύ πολύ, είναι ημιδιάφανη σχεδόν στο τελείωμα στα συγκεκριμένα χρώματα, αλλά αφήνει μια πολύ πολύ ωραία λάμψη στο αντικείμενό μας, η οποία φαίνεται κυρίως κάτω από το φως. Με προσοχή όμως, γιατί είναι σχεδόν δεν φαίνεται το αποτέλεσμα όταν το απλώνουμε, αλλά αν θα πάμε να το απάλουμε κάτω, αν το αντικείμενο μας το αφήσουμε κάτω από ένα φωτεινό σημείο ή από ένα λαμπατέρ, θα είναι υπερβολικό το τελείωμα, η πατίνα, το χρήσωμα, και ίσως να μην κολακεύει τόσο το έργο μας. Περνάω όμως σχεδόν όλη την επιφάνειά μου. Και επίσης βάζω ακόμη μια πατίνα, τη χρυσή, επίσης καιροπατίνα, και αυτή είναι πολύ πολύ διακριτικά, με προσοχή δηλαδή. Βάζουμε ελάχιστα στα χέρια μας και απλώνουμε στην επιφάνειά μας. Νομίζω πως είναι αρκετά. Δεν χρειάζεται να βάζουμε υπερβολικές πατίνες στα έργα μας, τόσο όσο χρειάζεται να αφήνει ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα. Ξαναπάω με το λαζούρ, αυτό το ωραίο το λαζούρ. Και περνάω πάλι σε κάποια σημεία, πιο πολύ για να ενσωματώσω τις πατίνες που ήδη έβαλα μέσα στην επιφάνεια. Ωραία. Και το επόμενο βήμα μου είναι να βάλω λίγο foil board, λίγο χρυσό, αυτό εδώ το χρυσό, το πολύ πολύ τελικά το χρυσό, εδώ στα ανάγλυφα. Όμως θα πρέπει να εφαρμόσω κόλλα για φύλλο χρυσού. Χρησιμοποιώ οποιαδήποτε κόλλα φυσικά έχετε. Συγκεκριμένα τη foil bot εδώ πέρα της εταιρείας Cadence, τη 3D foil bot. Περνάω τα ανάγλυφά μου με ελάχιστη κόλλα. Δεν θέλω να είναι υπερβολική η κόλλα που θα βάλω, γιατί θέλω να φαίνεται λίγο πιο αχνό, πιο τελικάτο το αποτέλεσμα, και όχι να φαίνεται, όχι να το χρυσώσω τελείως. Τώρα, όλα αυτή για να ενεργοποιηθεί πρέπει να περάσει ένα τεταρτάκι με 20 λεπτά, δηλαδή από γαλακτώδες που είναι να γίνει διάφανη. Εφόσον γίνει αυτό, μπορούμε να εφαρμόσουμε το χρήσωμα είτε φύλλο χρυσού είτε foil board στην προκειμένη περίπτωση. Αν δεν αφήσουμε την κόλλα να ενεργοποιηθεί, το πιο πιθανό είναι το φύλλο μας με τον καιρό θα μαυρίσει, θα οξυδωθεί. Θα μαυρίσει, δεν θα μας αρέσει το αποτέλεσμα. Και επίσης, για όσους δεν έχουν χρησιμοποιήσει ξανά κόλλα για φύλλο χρυσού, να ξέρετε ότι αυτή η κόλλα, ακόμη και όταν θα έχει στεγνώσει, θα εξακολουθεί να κολλάει. Φυσικά, έτσι είναι, έτσι πρέπει να είναι για να κολλήσει το φύλλο χρυσού. Περνάω και ιδανικά θα μπορούσατε, όταν δεν θέλετε να είναι πολύ έντονο το αποτέλεσμα, να περάσετε το φύλλο σας με ένα άγριο πινέλο, όπως στην προκειμένη περίπτωση.
συνεχίζουμε. Έχει περάσει η ώρα, έχει γίνει από γαλακτώδες διάφανη κόλλα μου και θα εφαρμόσω τώρα το φύλλο χρυσού. Αυτό στην ουσία που θα κάνω είναι, πρέπει να προσέξετε πάντα, πολύ μπερδεύονται, να χρησιμοποιείτε την πάνω πλευρά, δηλαδή θα εφαρμόσετε και θα βλέπετε εσείς το χρυσό, έτσι ώστε να το βλέπουμε και όταν θα έχει κολλήσει. Δεν είναι ακριβώς φύλλο χρυσού το συγκεκριμένο. Δεν μοιάζει με το φύλλο χρυσού της νυφάδες που γνωρίζουν οι ταφύλλα. Είναι ένα άλλο υλικό το οποίο μοιάζει με φύλλο χρυσού. Οπότε σε αυτό μπορείτε να εφαρμόσετε και βερνίκι νερού από πάνω. Πατάμε καλά να κολλήσει στην επιφάνειά μας πάρα πολύ καλά. Στα σημεία τουλάχιστον που έχουμε βάλει κόλλα να πάει και να κολλήσει, ειδικά στις εκοπές υπάρχει φόβος να μην το βάλουμε, να μην το πατήσουμε καλά και να μην πολύ σωστά. Λοιπόν, και τραβάμε. Βλέπετε ότι αυτή είναι ένα πολύ πολύ ωραίο τελικάτο, πολύ τελικάτο τελείωμα. Πολύ πολύ ωραίο υλικό και πολύ οικονομικό. Επιμένω σε κάποια σημεία, σε κάποια βαθουλώματα, σε κάποιες εγκοπές, ξανά. Ιδανικό για ανάγλυφα τελειώματα, αν το αντικείμενό σας έχει ανάγλυφα τελειώματα, είναι ιδανικό για στόλισμα. Φυσικά, αν δεν έχετε τα ανάγλυφα, θα μπορούσατε, και είναι ίσιος ο δίσκος, θα μπορούσατε να το βάλετε περιμετρικά, εφόσον θέλετε να βάλετε αυτό το υλικό. Σε σημεία που νομίζω ότι δεν έχει μπει τόσο καλά, ελέγχω αν σε κάποιο σημείο κολλάει και δεν έχει εφαρμοστεί. Το αντικείμενό μας ολοκληρώθηκε. Φυσικά θα πρέπει να περάσετε βερνίκι την επιφάνειά σας. Εγώ θα σας συνιστούσα να περάσετε κάποιο βερνίκι σατινέ, έτσι ώστε να μην λάμπει υπερβολικά η επιφάνεια. Το σατινέ αφήνει ένα ημιμάτ τελείωμα, αλλά να μην είναι και τελείως ματ. Αυτό είναι το έργο. Ελπίζω να σας άρεσε. Η τεχνική είναι πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ απλή και νομίζω ότι θα βρείτε πολλές εφαρμογές, πολλά αντικείμενα να το εφαρμόσετε. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα υλικά όλα διαθέσιμα, όπως σας ανέφερα, στο χειρότεχνο.gr.